18 του μηνός κάναμε όλοι μαθητές στην Πρωτοπάλη μια αποχή για να διαμαρτυρηθούμε για κάποια προβλήματα που συμβαίνουν στο σχολείο μας. Κάποια από αυτά είναι η στέγαση του λυκείου στον χώρο των εργαστηρίων. Είναι θλιβερή, καθώς με κάθε βροχή πλημμυρίζει ο χώρος των εργαστηρίων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει διδασκαλία των εργαστηρικών μαθημάτων. Πρόστα πέμψω βάσα από τα ταβάνια, εκθέοντας σωματική μας ακαιρεότητα με υψηλές πιθανότητες να κάνω ζημιά στον εργαστηριακό εξοπλισμό. Πέφτουν και σε βάζει και συνέχεια του σχολείου κιόλας. Δεύτερος λόγος. Το πρόβλημα της Α Λυκείου που από τα 4 τμήματα θα γίνουν 3. Με αποτέλεσμα το συνοστισμό των μαθητών στις τάξεις. Και ο τρίτος λόγος είναι έλλειψη εργαλείων που δεν έχουμε στα εργαστήρια. Και θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας με συνέπεια να μην γίνεται σωστά η διδασκαλία. Αυτά είναι τα προβλήματα. Το πιο σοβαρό είναι με την Α Λυκείου που τα τμήματα από 19 άτομα θα γίνουν 28 άτομα και με τα εργαστήρια που με κάθε βροχή ας πούμε πλημμυρίζουν και δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα. Για το θέμα θα πάτε και στο Δήμαρχο. Γιατί ναι, θα πάμε να αφήσουμε αυτά τα χαρτιά εκεί πέρα, τα δει ο Δήμαρχος. Αυτά είναι βασικά. Αυτοί οι λόγοι είναι 3, αλλά είναι σοβαροί ας πούμε. Έχετε αποφασίσει για πόσες ώρες και πόσες μέρες τη συνέντευξη? Σήμερα θα κάνουμε όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα. Δηλαδή από την πρώτη ώρα μέχρι την 7η, κανονικά θα πάρουμε τις απουσίες μας και θα συνεχίσουμε όσο χρειαστεί. Και θα συνεχίσετε. Okay. Μέχρι να λυθούν τα προβλήματα. Πόσα άτομα, μετά τη συγχώνευση, πόσα άτομα θα έρχονται στην πρώτη τάξη κάθε τμήμα? Πόσα έχει τώρα? Από 19 άτομα που είναι θα γίνουν 28 άτομα. Δηλαδή από 4 τμήματα θα γίνουν 3. Και θα γίνει ο συνεισμός.